Ποινική δίωξη για απάτη κατά μια μεσήτρια από νησί των Βορείων Σποράδων άσκησε ο εισαγγελέα Βόλου, ύστερα από τη μήνυση μια 60χρονη Βρετανίδα, η οποία κατήγγειλε ότι η επαγγελματία τη απέσπασε 45.000 ευρώ για ανακαίνιση των ενοικιαζόμενων δωματίων που κατέχει σε ένα από τα τρία νησιά τη Μαγνησία, χωρί όμω να έχει γίνει οτιδήποτε. Η Βρετανίδα έρθεσε σε επαφή με την 50χρονη μεσήτρια μέσω κοινού γνωστού, όταν αγόρασε κάποια δωμάτια για να ενοικιάσει την τουριστική περίοδο και να έχει έξτρα εισόδημα. Κάποια από αυτά χρειάζονταν επισκευέ και έτσι ανέθεσε στη Μεσίτρια να τρέξει το project έναντι 45.000 ευρώ. Οι εργασίε θα διαρκούσαν σύμφωνα με τον προγραμματισμό 6 μήνε. Όταν το διάστημα πέρασε και η Βερτανίδα έφτασε στο νησί για να παραλάβει την περιουσία τη, διαπίστωσε πω δεν είχε προχωρήσει καμία εργασία. Η 60χρονη ζήτησε πίσω τα χρήματά τη, αλλά δεν ήταν στη διάθεση τη Μεσίτρια η οποία επιφυλάχθηκε για το μέλλον. Τότε το θέμα έφτασε στη δικαιοσύνη και θα κρυθεί από το τριμελέ πλημελιωδίκιο Βόλου. Στη συνέχεια τώρα του αστυνομικού βελτίου, στη σύλληψη μιας γυναίκας προχώρησαν αστυνομικοί στη Σκιάθο. Όπως προέκυψε, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπής για το αδίκημα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. Τα μεσάνυχτα συγκεκριμένα της πρωτοχρονιάς, η δράστηδα με τη χρήση πέτρας έθραυσε την οθόνη αυτοματής ταμιολογιστικής μηχανής ATM τραπεζικού καταστήματος.